Καλησπέρα κύριε Βλαχογιάννη. Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δύσκολα τα πράγματα στην Πελέτση. Ακριβώς, τι γίνεται. Καταρχήν να πούμε ότι χθες συνεδριάσαμε σαν ΔΣ του Επιμελητηρίου. Είχαμε την τύχη και ταυτόχρονα μείναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα όταν πήρε το λόγο ο πρόεδρος της εκθέσεως, κ. Κωστόπουλος, ο απερχόμενος πρόεδρος, μιας και έχουν δηλώσει παραίτηση στο ΔΣ της εκθέσεως. Ναι, ναι. Για τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι είναι σεβαστοί από όλους μας. Δεν έχουμε υπουργό να τον παραιτήσει. Σωστό και αυτό. Και όταν άρχισε να μιλάει για την κατάσταση στην οποία ο ίδιος βρήκε και το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε για την Πανελλήνια Εκθέση της Λαμίας, αυτό το φορέα, ο οποίος μόνο καλό μπορούσε να κάνει στην πόλη, αλλά κατάντησε να χρωστάει περίπου, σύμφωνα με τα νούμερα που ανέφερε, 1 εκατομμύριο ευρώ. Είτε σε ιδιώτες. Καταλάβατε ποιος τι. Αυτά τα ξέρουμε ότι χρωστάει και περιμέναμε και το πόρισμα, το ύψος δεν ξέραμε. Καταλάβατε ποιος τι. Ναι, έτσι όπως αναφέρθηκαν τα πράγματα και δεν θέλω πέρα να μέσα. Δεν θέλω να πει το ονόματα, αν καταλάβατε όχι, ποιος όχι. Τι. Σίγουρα καταλάβαμε ποιοι φταίνε, γιατί ναι, είναι ναι. Πολλά τα άτομα αυτό τα οποία εμπλέκονται. Δεν λέω έναν. Και ναι. Ταυτόχρονα καταλάβαμε και την απουσία της κεντρικής διοίκησης του κράτους στα τόσα χρόνια. Που δεν λειτουργούσε αυτός ο φορέας, στα τόσα χρόνια που δεν έδινε αναφορά σε κανέναν αυτός ο φορέας και στα τόσα χρόνια που κάθε Μάιο μήνα ή αρχές Ιουνίου όλοι αυτοί που σφυρούσαν κλέφτηκα πήγαιναν και κόβαν κορδέλες. Άρα το δίπολο αυτό λοιπόν δημιούργησε το πρόβλημα. Δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, έφερε αυτό το φορέα και αυτό το χώρο σε απαξίωση. Δυστυχώς, αν κολυσιεργήσουμε κι άλλο. Μάλλον όχι εμείς, είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Όλοι αυτοί που μπορούν και λόγο να αρθρώσουν και πόρτες να χτυπήσουν και να μπορέσουν να ελιχθούν έτσι ούτως ώστε. Τα αρνητικά τα ξέρουμε, πρόεδρε, έχετε καμία θετική είδηση, ακούσατε θετική κάτι είδηση καλό. Δεν υπάρχει. Όπως... Κάνα φινιστρίνι έτσι με φως εκεί στο τούνελ. Το μοναδικό φινιστρίνι που θα μπορούσε να υπάρξει και να δώσει λίγο φως σε αυτό το κομμάτι της έκθεσης είναι επιτέλους να δώσουν το δικαίωμα στη Λαμία να παίρνει απόφαση και όχι η Αθήνα για την έκθεση, για την τύχη της έκθεσης πρώτον και δεύτερον να ακουστούν κάποιες ιδέες μιας και η έκθεση, οι πολλές μαύρες τρύπες που έχει εκεί πέρα μέσα χρωστάει ας πούμε στη ΔΕΗ 60.000 ευρώ σύν τα πανωτόκια. Θα μπορούσε να έχει ενταχθεί η έκθεση σε μια μελέτη ενεργειακή και να παίρνει τζάμπα ρεύμα ή να πουλάει κιόλας ρεύμα η έκθεση και να μπορέσει να γλιτώσει κάποια έξοδα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, η έκθεση να λειτουργήσει όχι μόνο σαν εκθεσιακός χώρος, γιατί αυτό είναι και λίγο δύσκολο στις εποχές που περνάμε. Αλλά υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Και σαν... τώρα θα τις δούμε. Οι προηγούμενοι τι έκαναν. Δυστυχώς τίποτα. Το μόνο που κάναν ήταν να λειτουργούν ανάποδα σε σχέση με τα συμφέροντα της έκθεσης και να τη φέρουν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να το σώσουμε. Είναι απίθανο δηλαδή τώρα να γίνει. Καλά αυτή. Είναι να λέμε ότι ο Παπαδημητρίου φταίει για όλα. Είναι απίθανο. Αλλά είναι πριν απίθανο. Τον Παπαδημητρίου όχι, ήταν όχι, μια όχι. Σειρά υπουργών. Δεν ήταν στραβό ο γυαλός. Δεν ήταν στραβό ο γυαλός. Εμείς αρμήγιζαμε στραβά εδώ πέρα και ταυτόχρονα δίναμε και το δικαίωμα σε όλους αυτούς που θέλαν να την απαξιώσουν να το κάνουν μια ώρα. Όχι να την απαξιώσουν. Κάποιους να κάνουν πάρτι κανονικό. Πάρτι κανονικό, έτσι όπως το είπατε. Πάρτι κανονικό. Και δεν έχει σχέση μόνο με το τι γίνεται στα Υπουργεία. Το πάρτι το βλέπαμε και εδώ. Για τιμωρησία είναι το πρόβλημα. Εδώ το βλέπαμε το πάρτι, εδώ στη γειτονιά. Ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε το πάρτι τώρα. Το βλέπαμε να εξελίσσεται το πάρτι. Όλα αυτά που και εσείς λέτε τώρα και εγώ με τα προηγούμενα λόγια που ανέφερα, τα ανέφερε πολύ γλαφυρά ο κύριος Κωστόπουλος. Η τοποθέτησή του κράτησε πάνω από μισή ώρα και δυστυχώς επειδή ήταν παρόν και ο πρόεδρος των Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδος και Κεντρικής Ελλάδος και αυτός είχε μείνει με ανοιχτό στόμα. Είπε όμως φεύγοντας, γιατί δεν κάθισε μέχρι το τέλος του ΔΣ, ότι προτίθεται εάν ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων να βάλει πλάτη προκειμένου να γίνουν κάποιες εκθέσεις, έστω ρηχές, αφού όμως έχει λιμένα χέρια και η έκθεση. Η έκθεση, αν δεν ξεμπλοκαριστούν οι λογαριασμοί της και αν δεν υπάρξει διοίκηση η οποία να είναι από ντόπιους, οι οποίοι να σέβονται και να τιμούν τον ιδρώτα όλων αυτών των παλιών, οι οποίοι τη φτιάξαν και τη μεγαλουργήσαν και μεγαλουργήσαν αυτή τη φορέα. Κύριε Βλαχογιάννη, έχει αποδειχθεί, δεν θα μπορέσει έχει να κάνει αποδειχθεί κάτι. Ότι δεν μπορούμε. Διαχρονικά. Είναι δεν μπορούμε. Πάντρεμα, δεν μπορώ και δεν όχι. Θέλω. Δεν υπάρχει και η βούληση. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει και η βούληση, μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, επειδή το παρακολουθώ δεκαετίες το θέμα τώρα, έτσι, δημοσιογραφικά. Δεν μπορούμε τουλάχιστον μόνοι μας, για να είμαι και δίκαιος. Έχει εμφανιστεί η Γελέξπο, η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί. Εγώ δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μην λέμε ότι φέραμε έναν άλλον να μας ανοίξει τα μάτια. Αλλά σίγουρα έχει αποδείξει ότι μπορεί η Γελέξπο. Έχει την τεχνογνωσία, έχει το όραμα
και για να το πω πολύ απλά, το έχει ξανακάνει. Το έχει κάνει πολλές φορές. Δηλαδή να παίρνει έναν εκθεσιακό χώρο και να τον πάει από εδώ, εδώ. Εγώ δεν αυτό ξέρω με ποιο λέτε, τρόπο. Θα... Όντως είναι σωστό. Η Χελέξπο υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Μπορεί να λειτουργήσει σαν σωσίβιο. Αυτό που δεν ξέρουμε όμως για τη Χελέξπο, και είναι σίγουρο που δεν το ξέρουμε γιατί δεν ήμασταν ποτέ παρόντες σε μια συνάντηση με τους ανθρώπους, εάν αναλαμβάνει να βάλει και αυτή μια δραχμή από τη τσέπη της, προκειμένου να λειτουργήσουν κάποια. Όχι, εγώ δεν λέω για τα λεφτά. Τριήμερα, δεκαήμερα κτλ. Εγώ δεν λέω για τα χρήματα. Βέβαια, τα χρήματα πρέπει να τα βάλει το Υπουργείο. Το πιο σημαντικό εκεί από όλα. Εκεί πάγεται η Πανελλήνια Έκθεση. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ποιο αναλαμβάνει το ξεχρέωμα όλων αυτών των χρημάτων τα οποία χρωστάει η έκθεση. Το υγιές κομμάτι είναι σίγουρο ότι όλοι θέλουν να το πάρουν, γιατί είναι, όπως λέμε, φιλέτο η έκθεση. Το άρρωστο κομμάτι, ποιος θα το υπομειστεί. Υποψήφοι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υποψήφοι. Οπότε άρα, εκεί πέρα βραχυκυκλώνουν δηλαδή. Όλα. Εδώ βλέπαν όλοι το λιβάδι να καίγεται. Αυτό βλέπανε. Έχει πιάσει φωτιά, βλέπουμε το λιβάδι να καίγεται και η φωτιά έρχεται. Έφτασε έξω από τα σπίτια. Τσιμέντο, σταμάτησε η φωτιά. Άστο καμένο το χωράφι. Αυτό κάναν όλοι. Αυτό έγινε. Άρα τι βλέπετε, κύριε Βλαχογιάννη? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει η έκθεση την άνοιξη όπως όλοι περιμένουν. Mm-hmm. Πιθανόν κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες αργότερα, ναι. Γιατί δεν έχει και τις υποδομές η έκθεση. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το κομμάτι εκείνο, είναι ντροπή να γίνει μια έκθεση στο 1/10 του χώρου που έχει, του διαθέσιμου χώρου που έχει έκθεση, και να πούμε ότι κάναμε κάτι για ένα τριήμερο και να ρίξουμε στάχτη στα μάτια. Όχι, ας μην γίνει έκθεση. Ας προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως πρέπει, ας τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει και ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στο αύριο προκειμένου να μπορέσουμε άμα να προχωρήσουμε. Άμα δεν ξεβρωμίσω τόπος, δεν γίνεται έτσι, τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Το να και δεν περνάνε και τα σωστά μηνύματα, άμα δεν καθαρίσει ένα πράγμα. Και δεν είναι ανάγκη να γίνει σωστά η 51η έκθεση. Ας γίνει η πρώτη καινούργια έκθεση κάτω από άλλες βάσεις. Μα και εγώ μαζί σας. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα μικρό σχόλιο, γιατί ολοκληρώθηκαν οι χειμερινές εκπτώσεις. Κύριε Βλαχογιάννη, ένα έτσι, απολογισμό. Όντως ολοκληρώθηκαν οι χειμερινές εκπτώσεις. Δυστυχώς όμως δεν είχαν τα αποτελέσματα που πολλοί από τους συναδέλφους περίμεναν. Τα στοιχεία της ΕΣΕ δείχνουν ότι αναπεριοχές η μείωση σε σχέση με την περσινή εκπτωτική χειμερινή περίοδο ξεκινάει με πάτο το 10% και φτάνει μέχρι τα βάνη 30%. Πράγμα που σημαίνει ότι τίποτα δεν πήγε καλά. Το χειρότερο κομμάτι των καταστημάτων που έχουν να κάνουν με ένδυση και υπόδηση ήταν αυτό το οποίο έφαγε το μεγαλύτερο χαστούκι, θα λέγαμε, όσον αφορά την επισκεψιμότητα αυτές τις μέρες των εκπτώσεων. Αλλά ταυτόχρονα βγαίνουν και κάποια καινούργια στοιχεία τα οποία λένε ότι υπήρξε πρώτη φορά μείωση σε καταστήματα που έχουν να κάνουν με εστίαση, όπως υπάρχει τεράστια αύξηση σε όλους αυτούς που πλέον αρχίζουν να προτιμούν, για μένα λάθος, για κάποιους άλλους σωστό, το διαδίκτυο πλέον προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρώτη φορά πέφτουν στο τραπέζι και δείχνουν ότι ανοίγει πάρα πολύ ψαλίδα μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων και όλων αυτών που έχουν κάνει την σωστή υποδομή προκειμένου να περάσουν στην επόμενη μέρα του εμπορίου. Γιατί και το διαδίκτυο έχει μπει πλέον στη ζωή μας. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος κλείνεται σπίτι του και ασχολείται πάρα πολλές ώρες με τον υπολογιστή θα μάθει να ζει με τον υπολογιστή. Άρα λέτε ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση συνολικότερα. Για τις περισσότερες των επιχειρήσεων, για τους στεγασμένους, είναι όντως μια αναστρέψιμη κατάσταση. Τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς τα πολυκαταστήματα. Τώρα άνοιξε το παράθυρο που λέγεται διαδίκτυο, όλο και διωγγώνεται. Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε πάντα βλέπουν μπροστά τους τα χρήματα να περνάνε, αλλά μην τα ακουμπάνε καθόλου, γιατί όλο και περισσότεροι καταναλωτές συνηθίζουν πλέον και χρησιμοποιούν την κάρτα τους. Δεν πέφτει ρευστό στο ταμείο και μια επιχείρηση η οποία χρωστάει τα χρήματα που μπαίνουν μέσα με βάση του γεγονός ότι δεν έχει θεσπιστεί υψηλό επίπεδο κατάσταση του λογαριασμού, φεύγουν και πάνε προς αυτούς που χρωστάει η επιχείρηση και όχι προς τις πραγματικές υποχρεώσεις της. Δεν θα ακολουθείς κάποια περίοδος έτσι οπειρών εκπτώσεων? Αυτό γίνεται πάντα. Αυτό γίνεται πάντα. Οι επίσημες τελειώσαν. Οι προσφορές συνεχίζονται. Δεν θα έχουν όμως το ύψος που είχαν τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων που χθες έληξαν, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί που κάναν βόλτα στην αγορά θα διαπίστωσαν ότι το τελευταίο δεκαήμερο των εκπτώσεων υπήρχαν πολλά καταστήματα τα οποία είχαν εντελώς εξευτελιστικές τιμές σε είδη τα οποία δεν θα βρει την ευκαιρία να τα ξαναγοράσει σε αυτή τη χαμηλή τιμή ο καταναλωτής. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαχογιάννη. Καλό βράδυ, να είστε καλά.